Η Μερίδα με θέμα «Η αγροτική οικονομία της Ελλάδος και οι προοπτικές της» διοργανώνει το παράρτημα Θράκης του Γεωθερμικού Επιμελητηρίου Ελλάδος την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου στις 11.30 το πρωί σε γνωστό ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης. Με κεντρικό ομιλητή τον Ευρωβουλευτή Γεώργιο Παπαστάνκο, ο οποίος και θα μιλήσει για την κοινή αγροτική πολιτική και για το τέλος της προγραμματικής περίοδου, η οποία λήγει το 2013. Επιδιώκουμε να είμαστε άκρως επίκαιροι. Θέλουμε να δώσουμε λύσεις, γιατί η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας προέρχει μόνο από τον πρωτογενή τομέα. Ειδικά η Θράκη, η πατρίδα μας, η περιοχή στην οποία διαμένουμε, εξελισσόμαστε, μεγαλώνουμε, είναι ο παξές της χώρας μας, που ποτέ δεν τον έχουμε εκμεταλλευτεί σε υπερθετικό βαθμό. Δεν ξέρω γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε στραφεί και σε άλλες καλλιέργειες, ίσως είχαμε μόνο καλλιέργειες, βαμβάκι, καπνό, ηλίανθο, αραβόσιτο, με μόνο σκοπό, με πρωταρχικό σκοπό τις επιδοτήσεις. Τώρα που οι επιδοτήσεις θα μειωθούν ή και μελλοντικά σε κάποια καλλιέργειες θα κοπούν και πρέπει να αποσυνδεθούμε από αυτές και να παράγουμε ποιοτικά προϊόντα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Από εκεί πρέπει να δοθούν οι λύσεις. Έχουμε τα ενεργειακά φυτά, έχουμε καλλιέργειες δυναμικές και όχι εκτατικές, οι οποίες μπορούν να δώσουν μεγάλες αποδόσεις και φυσικά ικανοποιητικά εισοδήματα στους ανθρώπους, στους καλλιεργητές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολλά και σοβαρά προβλήματα. Άρα, να υποθέσω ότι σε αυτή την ημερίδα θα ακούσουμε και δυνατότητες για νέες καλλιέργειες, αλλά οι οποίες όμως θα είναι και άμεσα υλοποιήσιμες. Μιλάμε για κάτι που μπορεί να ξεκινήσει άμεσα ένας αγρότης, όχι μακροπρόθεσμα ενδεχομένως. Βεβαίως. Γι' αυτό υπάρχει το επιμελητήριο, είναι ανοιχτό. Εμείς είμαστε στη διάθεση και των αγροτών και των κτηνοτρόφων και των αλλοίων. Όχι μόνο προσκαλέσαμε π.χ. κάποιους εκλεκτούς ομιλητές, ή ο καθένας από την επιστημονική του έδρα, από το Ευρωκοινοβούλιο και τους Παπαστάμπους. Δεν κοιτάμε μόνο στερεότυπα τους, να το πω, στην κοινή τους σπουδασμένους μόνο. Εμείς θέλουμε και όλους τους αγρότες να έρθουν, όσοι έχουν τη δυνατότητα την Κυριακή, να ακούσουν τις προτάσεις μας, να υποβάλουν σε ερωτήσεις τους, γιατί δεν θα είναι μια μονόχνοτη παράθεση απόψεων και θέσεων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και των ομιλητών εκείνης της ημέρας, αλλά θα μπορεί ο κάθε ένας να υποβάλει το ερώτημά του και ο καθένας με τη γνώση που έχουμε, ο καθένας το γνωστικό του αντικείμενο. Κάποιοι θα άπτονται του γεωργικού τομέα, κάποιοι μπορεί να ρωτήσουν, γιατί έχουμε και ορεινά οικοσυστήματα, έχουμε δασικά οικοσυστήματα. Κάποιοι μπορεί να έχουν κάποια απορία για τις υλοτομικές εργασίες, για το εισόδημα των δασεργατών που έχει καταρρεύσει τα τελευταία χρόνια λόγω της αύξησης του πετρελαίου και όλων των λειτουργικών εξόδων. Κλείνοντας, ο κύριος Γιωμοσίδης τόνισε πως η δράση του Γεωθερμικού Επιμελητηρίου και η ενημέρωση των αγροτών δεν περιορίζεται μόνο σε μια ημερίδα, αλλά οι άμεσα ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν ανά πάσα στιγμή το επιμελητήριο και να ζητήσουν πληροφορίες, συμβουλές ή ακόμα και καθοδήγηση ως προς το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει.